Δηλαδή, τι πρέπει να έχει ένας άντρας για να σε κερδίσει. Να είναι άντρας. Πώς το ορίζεις το άντρας. Ξέρεις τι μου είχε πει ο Βασίλης Καράς. Ποιος είναι ο άντρας, να σου πω. Πες. Άντρας λέει είναι άνδρας. Αν δεν δράς. Α, αν δεν δράς, σπίτι σου. Σωστός και ο Βασίλης, βέβαια. Άντρας. Να είναι ωραίος, ρε παιδί μου, να σε παίρνει από το χέρι για να σε οδηγεί εκείνος κάπου. Χωρίς να είναι αυταρχικός, βέβαια, αλλά να σου δείχνει ότι μπορεί να λάβει δράση. Να σε πάει κάπου, όπου θέλει εκείνος, σε όποιο μέρος του κόσμου, του εσωτερικού, του εξωτερικού, του εσωτερικού του εννοώ. Όπου θέλει. Αλλά να είναι ωραίος, έτσι να. Τα παίρνει όλα πάνω του. Παραδίδεσαι δηλαδή σε ένα μεγάλο έρωτα. Δεν έχεις κρατήματα ή φοβάσαι. Είναι πολύ θεωρητικό αυτό που λες. Παραδίδεσαι ένα μεγάλο έρωτα. Νομίζω ότι μία φορά έρχεται αυτό. Έτσι μία. Πιστεύω. Μία φορά ερωτευόμαστε. Μία φορά έρχεται το ωραίο, το μεγάλο, το γεμάτο. Δηλαδή, το δυνατό. Ο άντρας της ζωής μας είναι ένας. Η γυναίκα της ζωής μας. Στον απολογισμό σου, νομίζω ναι. Αλλά είναι λίγο απογοητευτικό, ρε Νατάσα. Τι θα ήθελες να είναι, δύο-τρεις. Τι θες να σου πω, δύο-τρεις. Δύο-τρεις, τα αλλάζουμε. Πάμε, άλλο. Είναι δύο. Στον απολογισμό είναι και τρεις και πέντε, άμα θες. Άμα σου κάνει και εσένα και πέντε. Σε ευχαριστώ, είσαι large. Ναι, γι' αυτό μου αρέσει. Σιγά-σιγά, μην είναι αυτό το πρόβλημά μας τώρα. Σε φλερτάρουν οι άντρες. Ή θα σκεφτούν σιγά μη γυρίσει εμένα να με κοιτάξει, Νατάσα Θεοδωρίδου. Επομένως δεν μπαίνουν καν στο παιχνίδι της διεκδίκησης. Ναι, όχι, νομίζω δεν με φλερτάρουν. Όχι νομίζω, ξέρω. Όχι νομίζω, φαντάζομαι. Εσύ θα φλέρταρες κάποιον που σου αρέσει. Όχι. Είσαι παραδοσιακή. Όχι, δεν είμαι παραδοσιακή υπό την έννοια ότι εκείνος να κάνει το πρώτο βήμα. Δεν μου αρέσει αυτό το παιχνίδι γενικά εμένα. Δεν μου αρέσει. Νομίζω οι άνθρωποι να είναι πιο σοβαροί και μετρημένοι. Τι εννοείς, όσοι φλερτάρουμε, ερωτευόμαστε. Νιώθουμε, το λέμε. Δεν είμαστε σοβαροί και μετρημένοι. Αυτό είναι ένα άλλο επίπεδο, δεύτερο. Εσύ τραγουδάς τον έρωτα. Ναι. Δεν θέλω τι εγώ να είμαστε σοβαροί. Και... Δεν είπα να είμαστε σοβαροί. Πιο σοβαροί, είπες και μετρημένοι. Ναι, μετρημένοι, ρε παιδί μου. Αυτό περίμενε. Το συζητάω. Μέτρα, και... μέτρο και έρωτας. Καταρχάς, αυτές είναι δύο λέξεις ασύμβατες. Έχεις φτάσει στον έρωτα όμως. Κάτσε, η κυρία Σοφία με μπερδεύει. Ναι, έχεις φτάσει αλλά... στον έρωτα. Όλα πώς ξεκινάνε. Όταν φτάσουμε στον έρωτα, ο οποίος είναι ξεκάθαρος, ωραίος και το μεγαλείο ναι, του αλλά είναι πώς μοναδικό. Πώς θα ξεκινήσει ο έρωτας. Από ένα βλέμμα, ένα φλερτ, ένα βέλος. Τι λέει. Τι λέει. Παιδιά, τι λέει η κυρία. Τι λέει. Για πες, δηλαδή πώς ξεκινάει. Άλλος τρόπος να υπάρχει, δεν μου αρέσει αυτός. Το φλερτ. Δηλαδή πώς αν δηλαδή φλερτ. Δηλαδή τι το φλερτ, πήγαμε σε ένα μπαράκι να πιούμε ένα ποτό και κοιτιόμαστε. Μπορεί να είμαστε σε μια παρέα. Και να μου αρέσεις. Και να σου χαμογελάσω. Και να σου πω τι κάνεις. Σου φάει και... Έφαγες κανένα γλυκό. Φάει παιδί με ένα γλυκό λίγο, σαν να πέφτει η βύση σου. Λέγε, σας ακούω. Λέγε. Παιδί μου, τι να σου πω τώρα, ξέρω εγώ. Κάνε μου μαθήματα. Έδειξε, μαθήματα έρωτα. Δεν Νατάσα, με την υπογραφή Νατάσα. Για πες. Δεν τα έχω σκεφτεί. Σε τρώω και σε ακούω. Είμαι γλυκιά τουλάχιστον. Υπέροχη. Να, αυτό είμαι γλυκιά. Αυτό θέλω. Πες. Α, περιμένεις να πω κάτι. Πώς γίνεται το πράγμα. Ρε παιδί μου, τι, να πάω τώρα κάπου ας πούμε, και να με κοιτάει κάποιος και να έρθει να μου μιλήσει. Καλό σας έρθει, ξέρω να σου πω. Εγώ δεν κοιτάω πάντα. Δηλαδή... Δεν κοιτάω. Δεν κοιτάω. Κάθομαι πάντα με πλάτη όπου πάμε. Όπου πάμε, κοιτάω τον τοίχο. Σου είπα, υπάρχουν οι καλές πλευρές μου που έχουν δυσκολίες. Και άμα θέλει ένας χριστιανός να σε προσεγγίσει, τι θα κάνει. Ας έρθει από μπροστά να το δω, μπροστά στον τοίχο. Δεν κοιτάω. Εγώ, άμα θέλει κάποιος να με προσεγγίσει. Ποιο είναι ο τρόπος προσέγγισης που σου αρέσει. Ο σοβαρός. Ο μετρημένος δεν μου αρέσουν τα πολλά-πολλά και λουλούδια. Τα χαζά. Λουλούδια. Τύπου στον μπαρ βγήκε έξω, πήρε λουλούδια και ήρθε. Άλλο, τώρα φύγαμε από το μπαρ, είπαμε στον μπαρ δεν σ' αρέσει. Τέλειωσε. Πού να μου στείλει, στο μπαρ δεν πλησιάζει κανείς να τάσει. Άμα τη δείτε σε μπαρ, μην την πλησιάσετε, έχετε φάει χιλόπιτα. Σας το λέω εγώ. Μην πείτε, δεν σας τα έλεγα. Λοιπόν, αλλού, άλλο χώρο. Τι ζούμε τώρα, περνάμε αυτό. Εννοείς να μου στείλει λουλούδια σπίτι ή στο καμαρίνι. Σας αρέσουν αυτά. Πολύ ευγενική χειρονομία. Πολύ ευγενική χειρονομία. Αρέσει. Λουλούδια κρατάμε ένα. Γλυκά, όπως βλέπετε, αν τα θα είχαμε λουλούδια, παιδιά. Γλυκά. Αυτό είναι το μήνυμα που περνάμε στον κόσμο. Λοιπόν, το ζήτημα είναι τι θα γράψεις. Πολύ σημαντικό αυτό. Τι θα γράψεις αυτά τα ωραία λουλουδάκια, κάρτα, βέβαια. Να έχει κάτι. Στείλαμε λουλούδια τώρα. Δεν μου αρέσουν τα άγνωστα. Ποιητικό δηλαδή να είναι ποιητικό. Να έχει ένα στιχάκι μέσα. Όχι. Ποιητικό καθόλου. Α, τα άγνωστα όχι. Δεν σε αρέσει το μυστήριο. Με τίποτα. Δηλαδή να μου στείλει κάποιο λουλούδια και να είναι τίποτα άγνωστο. Θα ξεβρέσουμε. Ούτε σαν να μην τα στείλε.